λόγο του Πρωθυπουργού στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Κηρύσω την έναρξη της αντιεπίθεσης. Το λέω και το τονίζω, Ανδρέα μου. Ναι, μου. Μπορεί μετά να βάλω και την Καρμίνα Ματζουράνα. Μπαρμπά! Κράτα το μεγάλο, μη μας πέσει καμιά λύση! Καλά με τον ίδιο που περπατάει, α! Χαμόδρα, σύντροφοι και συντρόφισσες. Παλικάρι μου! Δικέ μου! Δικέ μου! Αστέρι μου, αστέρι μου! Παλικάρι μου! Για μια ακόμη φορά συναντιόμαστε στο πεδίο της μάσας, οργανώνοντας την αντεπίθεσή μας μαζί και πάλι στο ξεκίνημα μιας νέας μεγάλης αγωνιστικής φάσης και παραλλαγής. Μιας νέας ρεμούλας που θα μας οδηγήσει ξανά στην ολοκλήρωση του έργου μας, για να μπορέσουμε να φάμε και αυτά που δεν προλάβαμε να φάμε. Συναντιόμαστε χορτάτοι, αλλά αποφασισμένοι να μην αφήσουμε ούτε το κοκαλάκι που απόμεινε. Συναντιόμαστε με μεγάλη όρεξη, μια όρεξη που θυμίζει τις πρώτες πεινασμένες περιόδους του κινήματός μας, τότε που λέγαμε το ψωμί ψωμάκι. Ναι, μαζί θα τη βουτήξουμε. Σε μας έλαχε ο κλήρος και η κουτάλα της αλλαγής. Λυπούνται μόνο σήμερα όσοι βρίσκονται μακριά από αυτό το τραπέζι. Είχα νομίσει ότι δεν θα μπορούσα να ξανακάτσω μαζί σας αυτό το φαγοπότι, και είχαν να αποθέσει τις ελπίδες τους στη μητέρα φύση. Κοιτάξτε αυτά τα χέρια πως κρατάνε ακόμα στη βαρά την κουτάλα της αλλαγής, και πείτε μου, βλέπετε να τρέμει καθόλου η κουτάλα? Όχι, σύντροφοι και συντρόφισσες, δεν θα αφήσουμε την αγωνιστική μας κουτάλα να πέσει στα χέρια της αντίδρασης. Κάτω τα χέρια!
αυτή η κουτάλα που άναψε από το πολύ σου τα φέρτα είναι δική σας και δική μου. Δεν μπορεί κανείς να μας την πάρει, γιατί η κουτάλα είναι συνέχεια του χεριού μας. Το χέρι μας είναι συνέχεια της κουτάλας. Κουτάλα και χέρι είναι συνέχεια της διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη και κανείς δεν μπορεί να μας κόψει ούτε το χέρι, ούτε την κουτάλα, ούτε την όρεξη. Είναι προορισμένη να κυβερνάτε μόνο από τη δική μας κουτάλα. Την κουτάλα που έγινε σήμα κατά τεθέν της κυβέρνησής μας, σήμα κατά τεθέν του κόμματός μας, σήμα κατά τεθέν της ιδεολογίας μας. Γιατί το λέει και ο κυρίαρχος λαός, δείξε μου την κουτάλα σου να σου πω ποιος είσαι. Πάνω σ' αυτή την κουτάλα θεμελιώσαμε την υπερήφανη εξωτερική μας πολιτική και ορθώσαμε το ανάστημά μας στην ξενόφερτη κουζίνα και στα απεριτίφ και τα καναπεδάκια των μεσαζόντων. Χάρη σ' αυτή μπορέσαμε να καταργήσουμε την πολιτική των τεμενάδων. Άλλοι μας λέγαν πότε και πόσα θα φάμε, γιατί δεν είχαμε τη δική μας κουτάλα. Τώρα τρώμε και είμαστε εθνικά χορτάτη. Δεν έχει αυτή η κυβέρνηση ανάγκη τα κουταλάκια και τα μαχαιροπύρουνα των ξένων για να φάει. Έχει τα δικά της σερβίτσια, τη δικιά της χύτρα ταχύτητος. Έχει τη δική της κουτάλα, τη σοσιαλιστική κουτάλα της αλλαγής. Γιατί το Πασόκ αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα η κουτάλα μένει. Η κουτάλα τώρα δικαιώνεται. Η κουτάλα τώρα δικαιώνεται. Ξεκίναμε πολλά από τα αποδυτήρια, μεγάλε. Και τίποτα άλλο αν δεν είχαμε πετύχει στα 7 χρόνια. Και τίποτα άλλο. Έφτανε μόνο αυτή η εθνικά υπερήφανη κουτάλα να μας δώσει μια θέση στην ιστορία. Εγώ θέλω μια θέση στην πυρκά, μεγάλε! Εμίζες, ελάμε στην ιστορία! Εμίζες, ελάμε στην ιστορία! Έλεξω και το όταν όμως τα βάλω όλα κάτω, θέλω να ρωτήσω. Πότε ο Έλληνας πολίτης ήξερε με τόση βεβαιότητα ότι έχως το 1980 ή σήμερα? Σήμερα! Φίλες και αύριο, τι μπορείς να πας σήμερα, μεγάλε! Παρόμοια θέλω να ρωτήσω και για την οικονομική κατάσταση του Έλληνα πολίτη. Πότε το χνότο του μέσου Έλληνα βρώμαγε περισσότερο, το 1980 ή σήμερα? Σήμερα! Πότε ο Έλληνας θεωρούσε τον εαυτό του περισσότερο μαλάκα, το 1980 ή σήμερα? Όλα, όλα τα λέμε, όλα, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Όλα τα λέμε για να ξεκαθαρίσει μια για πάντα το νέφος από τις αναθυμιάσεις των σκευωριών και της νέας αποστασίας. Και πότε οι Έλληνες υπουργοί, οι αιώνιοι αυτοί παρίες του κοινοβουλίου, μπορούσαν να παίρνουν ελεύθερα τα 5.000 σε κούτες και βαλίτσες, το 1980 ή σήμερα? Σήμερα! Να πω και με 5.000
Πότε, με όλα τα ελαττώματα του ΕΣΥ, είχε καλύτερη περίθαλψη ο μέσος μη πλούσιος Έλληνας? Το 1980 ή σήμερα? Αυτό να το πούνε στο χωριάτι που τον παίρνει το ελικόπτερο του ΕΣΥ από το χωριό του ή το νησί του και τον πηγαίνει κατευθείαν στο νεκροταφείο. Τα χάπια σου μεγάλε και κρατήσα την καρέκλα. Ζήτω το Κέλβιν. Πότε ο πρωθυπουργός της χώρας είχε τη λεβεντιά να αραβωνιαστεί την κόμενά του προτού να πάρει διαζύγιο από τη γυναίκα του? Το 1980 ή σήμερα? Σήμερα! Και πότε είχαν το θάρρος ένας προσόγλουφης και μια ολόκληρη κυψηλεύη να τους στείλουν 10 εκατομμύρια Έλληνες και αυτοί να λένε ψυχαρίζει? Το 1980 ή σήμερα? Σήμερα! Σύντροφοι και συντρόφισσες, είμαι βέβαιος ότι η μόνη φιλοδοξία όλων μας είναι να ξαναδώσουμε στο Πασόκ το παραμύθι του 74. Το δούλεμα του 77. Το κάδολο τύλο του 81. Τη μαλακία του 85. Τα τσιπαϊκού του 86. Τα πακέτα του 87. Τα σκάνδαλα του 88. Και τη μεγάλη πορεία προς το Γεντίκουλε και τον Κορυδαλό το 1989. Μαζί, μαζί, μαζί θα πάμε, όλοι μαζί, δεμένοι χέρι-χέρι, με χειροπέδες Rolex, περήφανα νιάτα, τιμημένα γυρατιά της πατρίδας μας. Αυτό που το θυμήθηκε, ρε μεγάλε! Καλά, δικέ μου, μας βλέπω ισόβια, εσύ ισόβια θα είμαστε, εμείς θα είμαστε κυβέρνηση, ισόβια. Εκτός άμα μας διαλύσουν τα ξένα κέντρα. Ποια ξένα κέντρα? Τα ξένα κέντρα, νεράιδα, η φαντασία, τα δειλινά, παραμάσματα μας πάρουν οι κουφάλες. Και τώρα, κυρίσω, κυρίσω τη λήξη της αντεπίθεσης και παρετούμε. Το λέω και το τονίζω, Ανδρέα μου. Εντάξει, Μένιο μου, πάλι στο κόλπο σας έχω ούτως ή άλλως. Και τώρα σηκωθείτε όλοι όρθιοι για τον ύμνο του κινήματος. Δόξα στα έργα τα μεγάλα. Πέσανε τα νίκια. Δόξα που δεν κολλάμε βρήκα. Δόξα που διώξαμε τις βάσεις. Δόξα στις πλούσιες συντάξεις.
άνοιξε, Γιώργο μου, άνοιξε. Εγώ είμαι ο Ανδρέας. Κατέβηκε, αγκαλιάστηκαν, πλακώθηκαν στο ξύλο. Ύστερα φιληθήκανε, εδώσανε τα χέρια κι αγκαλιασμένοι έκλαιγαν τη μαύρη τους τη μοίρα. Κι ένα πουλί αλήθωρο, ένα πουλί βλαμμένο, μάδαγε τις φτερούγες του απ' την πολύ ξεφτύλα. Για δες θάμα κι αντίθαμα, παράξενο μεγάλο, να είναι μέσα ο Κοσκοτάς κι απόξω ο Ανδρέας. Ράδιο Κλίν 90,3 2 εξαριστερών προς τα δεξιά στα FM, στέρεο, Dolby, Digital, Laser, Compact, Telefax και 3 αυγά Τουρκίας. Ράδιο Κλίν, η φωνή των αποφυλακισμένων ελευθέρων χασικλίδων της Αποστολικής Διακονίας της Ελλάδος και του Ορθοδόξου Πατριαρχείου Νοτίου Αλάσκας, Οκεανίας και Καναρίων νήσων.